τη συνταγματική σας υποχρέωση να συνεργάζεστε ως κυβέρνηση με την αυτοδιοίκηση, εσείς την κάνατε εκβιασμό για τους πολίτες. Και οι πολίτες σας απάντησαν. Ιτήθηκε ο εκλεκτός και ανυψιός κύριος Μπακογιάννης. Έχει δήμαρχο νέο η Αθήνα. Σεβαστείτε λοιπόν τη λαϊκή ετιμιγορία, αποσύρετε την εν λόγω τροπολογία, η οποία είναι ντροπιαστική. Και θέλω να σας πω κλείνοντας ότι δείχνει και ένα κατήφορο. Ένα κατήφορο που θυσιάζεται στη συγκάλυψη, διότι είναι πια πάγια πρακτική στη συγκάλυψη. Το ζήσαμε στις υποκλοπές, το ζήσαμε στα Τέμπη, τώρα το ζούμε και στην ανάπλαση, στην εταιρεία ανάπλαση Αθηνών. Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Και οι τρεις μέρες πριν την ορκομοσία του νέου δημάρχου παίρνει την εταιρεία. Τι φοβάται? Το μεγάλο περίπατο? Ή μήπως επειδή ανακοίνωσε ήδη ο νεοεκλεγής δήμαρχος ότι θα γίνει έλεγχος στην εταιρεία αυτή για τα έργα που έχουν εκτελεστεί? Τι φοβάται? Εγώ λοιπόν σας καλώ να αποσύρετε αυτή την τροπή. Είναι προσβολή για το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Είναι προσβολή για τον νέο δήμαρχο Αθηνών. Είναι προσβολή για τη λαϊκή ετιμιγορία του λαού των Αθηνών που ψήφισαν αλλαγή σελίδας. Σεβαστείτε την αλλαγή σελίδας και αποσύρετε την τροπολογία ντροπή, την τροπολογία που αποκαλύπτει ότι προτεραιότητά σας είναι η συγκάλυψη, το πελατειακό κράτος. Ενώ μέχρι τώρα ήτανε πράγματι εξ οφίτσιο διοικητής ο Δήμαρχος Αθηναίων, τώρα ακολουθείται η διαδικασία διορισμού διοικήσεως, την οποία έχουμε για όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στα οποία η διοίκηση ορίζεται από το ελληνικό δημόσιο. Και λέτε ότι αυτό γίνεται σκοπίμως, και γίνεται σκοπίμως για να μην ασκήσει τα καθήκοντά του ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δήθεν χάσαμε στις εκλογές η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπακογιάννης, και έτσι εκδικούμαστε τρομοκρατικά τον κύριο Δούκα. Θα είχε μία βάση αυτό εάν ταυτοχρόνως δεν άλλαζε το πεδίο των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας. Και θα είχε και μία βάση εάν αυτό δεν ήταν σε συνέχεια πολιτικής επιλογής η οποία έχει γίνει σε καιρό ανύποπτο, όπου κανείς δεν ήξερε το αποτέλεσμα του Δήμου Αθηναίων. Ποια είναι αυτή η εποχή η ανύποπτη? Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις αστικές αναπλάσεις και την αναζωογόνηση παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022.